σκυλίτσα του Στάθη, του Παναγιωτόπουλου. Γιατί είναι έκπληξη, δεν γιατί πολλοί θα περιμένανε σε μία φωτογράφηση τέτοια που έχει και πολύ ωραίες κοπέλες σε εκπομπή να φυλάει μια ωραία γυναίκα. Δεν πρέπει να φυλάει την Τσαρδέλα. Αυτή είναι η ανατρεπτική φωτογράφηση του Αντώνη Κανάκη. Απόψε είναι η πρεμιέρα του. Να σου πω την αλήθεια, στιλιστικά τουλάχιστον φαίνεται ότι ο Αντώνης Κανάκης προτιμάει τα πουκάμισα από τα τισερτάκια. Μπορεί στη φωτογράφηση. Το τρυφερό του φιλί στην Σαρδέλα. Λες να φοράει πουκάμισα τώρα στο Ράδιο Αρβίλα. Κοίταξε, και σε αυτή τη φωτογράφηση, αλλά και στο τρέλερ το τελευταίο, είναι πουκάμισο ο Αντώνης Κανάκης. Δεν ξέρω να σας λέει κάτι αυτό. Πάντως, σε μια συνέντευξη που έχει δώσει στον Γρηγόρη Μελάκα στο Newsit, που μιλάει για τις αλλαγές γενικά που θα έχουν οι Ράδιο Αρβίλα, λέει το εξής. Και ερμηνεύστε το όπως θέλετε. Ότι τα καινούργια ουσιαστικά στοιχεία πέρα από αλλαγές σκηνικών, σημάτων κτλ. Για μια εκπομπή στο Ράδιο Αρβίλα, είναι οι καινούργιες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και συνθήκες, αλλά και όποιες αλλαγές και εξελίξεις έχουν συμβεί στα μυαλά των ανθρώπων της εκπομπής. Μέσα σε ένα πλαίσιο τηλεοπτικού πακεταρίσματος, μάλλον τίποτα καινούριο δεν θα υπάρξει. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το σημειολογείς εσύ αυτό, Ελεονόρα. Εσύ πώς το σημειολογείς. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει ότι εμείς θα παραμείνουμε οι ίδιοι και ανάλογα με τις εξελίξεις θα χώνουμε. Γιατί εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να αλλάξει κάτι στο κόνσεπτ του ύφος στον Ράδιο Αρβίλα? Εγώ θεωρώ ότι αν η επιτυχία τους είναι αυτή που είναι, είναι γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι είναι αυθεντικοί και τα χώνουν. Είναι μια πετυχημένη συνταγή και έτσι θα συνεχίσει. Και το είχε πει και ο ίδιος ο Αντώνης Κανάκης. Το είχε πει ούτως ή άλλως και το καλοκαίρι, ότι η εκπομπή δεν θέλουμε να αλλάξει. Πάει καλά έτσι, μας αρέσει, οι νέοι μας αγαπούν, μας βλέπουν, μας παρακολουθούν. Και η φωτογράφηση, παιδιά, είναι πάρα πολύ παρείστικη και νεανική. Δεν βλέπουμε κάτι. Είναι έτσι κι αλλιώς το κόνσεπτ που του έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια του Ράδιο Αρβίλα. Δεν λέγει οι τέσσερις τους παιδιά τώρα. Τώρα το αν κάνουν πέρασμα και δύο-τρεις κοπέλες, ξέρω εγώ, μια φορά στο τόσο, δεν σημαίνει κάτι. Ναι. Η εκπομπή είναι αυτή, οι τέσσερις και η Σαρδέλ. Οι οποίοι μάλιστα, όπως ακούς και δέχτηκαν και κάποια πίεση για να επιμηκύνουν την εκπομπή τους λίγο παραπάνω χρονικά, για τις ημέρες που θα βρίσκονται δηλαδή στον αέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τελικά αυτό δεν θα γίνει και θα παραμείνουν όσο έχουν οι Ράδιο Αρβίλα αυτές τις ημέρες που είναι η εκπομπή τους. Από εκεί και πέρα, αν θες να σου πω και κάτι ακόμα που μπορεί να λένε για την συνέντευξη που έχει δώσει ο Αντώνης Κανάκης στον Γρηγόρη Μελά, που έχει πολύ ενδιαφέρον και λέει ότι το ρωτάει αν θα σατυρίζουν τους εαυτούς τους. Και λέει, νομίζω, Γρηγόρη, ότι έχουμε ήδη σατυρίσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στους ραδιοαρβίλες. Οπότε δεν έχω να πω, λέει, κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό ο Αντώνης Κανάκης. Επίσης, λέει ότι. Το ρωτάει ότι οι τηλεθεατές έχουν αποδείξει ότι έχουν αγαπήσει την εκπομπή και σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την τηλεόραση. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει η εκπομπή σας για να ξεχωρίσει? Και λέει ο Αντώνης Κανάκης ότι έχω ξαναπεί ότι βρίσκω και δύσκολο αλλά και σχεδόν αστείο να εντοπίσεις εσύ ο ίδιος τα συστατικά που καθιστούν επιτυχημένο κάτι που κάνεις. Mm-hmm. Αν υπάρχει όμως ένα χαρακτηριστικό της υπόθεσης αυτής που λέγεται Ράδιο Αρβίλα και θεωρώ πως παίζει ρόλο, αυτό είναι η αλήθεια της εκπομπής. Αυτό είναι ουσιαστικά και μια απάντηση που δίνει στους όποιους επικριτές έχουν σαν εκπομπή για το αν εξυπηρετούν σκοπιμότητες ή όχι μέσα από τη σατυρά τους. Πάντως το dancing θα το περάσουμε από ψηλό κόσμο. Να σου πω τουλάχιστον ποιο είναι το ωραίο, γιατί κολλάει και με αυτό που είπε ο Σπύρος, ότι εξυπηρετούν εν πάση περιπτώσει σκοπιμότητες μέσα από την εκπομπή τους. Νομίζω ότι είναι η μοναδική εκπομπή που κράζει και το κανάλι στο οποίο δουλεύει και τον διευθυντή. Και τον Λάτσι, και τον Σιάννη και όλα. Ενώ σα ευχηθούμε καλή σεζόν. Καλή τηλεοπτική σεζόν λοιπόν και καλή επιτυχία. Και να πάμε σε μια ένταση τουλάχιστον.